δημιουργικός, ονειροπόλος, ανατρεπτικός καλλιτέχνης γεύσεων, αλλά και παθιασμένος λάτρης της παραδοσιακής γαστρονομίας. Έπειτα από 20 χρόνια πείρα σε στεφανωμένα με 1 μέχρι 3 αστέρια Μισελέν εστιατόρια, σε Γαλλία, Ιαπωνία, Χονγκ Κονγκ και Μεγάλη Βρετανία, πλάι σε κορυφαίους σεφ όπως τους Πιέρ Γκανιέρ, Μισελ Τρουαγκρό, Βερνάρ Λουαζό και Ρεμόν Μπλά, την τελευταία επταετία κρατά τα γαστρονομικά ημεία του ξενοδοχείου Άνασα, έχοντας ως πρώτο του μέλημα τη γαστρονομική παρθενογένεση και αφετέρου τη δημιουργία διεθνούς φιλοσοφίας πιάτων, παντρεύει με μαεστρία την ασιατική και τη μεσογειακή κουζίνα, χρησιμοποιώντας σε κάθε ένα πιάτο τα λεπτά πινέλα του και τη φινέτσα της αγαπημένης του γαλλικής κουζίνας. Σημαντικός είναι ο μεγάλος του έρωτας για την κυπριακή παραδοσιακή κουζίνα, τα τοπικά υλικά και προϊόντα του νησιού, τα αρωματικά βότανα και μπαχάρια που αρωματίζουν τα αυθεντικά κυπριακά φαγητά του, τα αρτοποιήματα, τα τυροκομικά προϊόντα και τα γλυκά. Δημιούργησε εντός του ξενοδοχείου ένα μικρό τυροκομείο, το οποίο τροφοδοτείται καθημερινά με απαστερίωτο πρόβειο γάλα από τις φάρμες της περιοχής, φτιάχνοντας γαλακτοκομικά προϊόντα που θα ζήλευαν ακόμη και τα καλύτερα τυροκομεία, όπως σπιτικό χαλούμι με φρέσκο δυόσμο, φρέσκια και ξηρή αναρή, το αναβιωμένο από τα παλιά χρόνια χαλίτζι, τυρί για φλαούνες, καθώς και χειροποίητο γιαούρτι αρωματισμένο με τοπικά βότανα. Στο πρότυπο αρτοποιείο, ο σεφ και η ομάδα του δημιουργούν πολυπίκυλα αρτοποιήματα με έντονο το άρωμα της Κύπρου, παντρεύοντας εκεί το χειρομέρι με τη ρίγανη, το πατζάρι με τις μαύρες ελιές και τη φέτα. Όραμά του είναι η διατήρηση αλλά και η μετάδοση της κυπριακής κουζίνας στις επόμενες γενιές του νησιού, αλλά και η γνωριμία των ξένων επισκεπτών στο νησί με αυτή. Κυρίες και κύριοι, σεφ της χρονιάς 2019 στα Cyprus Eating Awards, ο David Goodrich.